Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ. Και σήμερα και αυτό το Σάββατο με τη βοήθεια του Θεού βρισκόμαστε πάλι κοντά σας ζωντανά σε μια ζωντανή εκπομπή για να συνεχίσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου και θα συνεχίσουμε τη βοήθεια του Θεού προκειμένου να ενημερώσουμε, να διαφωτίσουμε και να αντισταθούμε και να πολεμήσουμε εναντίον πολλών πλανών, πολλών αιρέσεων, πολλών οργάνων του διαβόλου και του αντιχρίστου. Διότι δυστυχώς είμαστε και ζούμε κατά κοινή αποδοχή και παραδοχή σε μία περίοδο, σε μία εποχή όπου δυστυχώς υπάρχει μεγάλη πτώση και κατάπτωση των ηθικών αξιών της πίστεώς μας, του πατριωτικού φρονήματός μας, της κοινωνίας μας και γενικά όλων των ηθικών και πνευματικών αξιών. Είμαστε λοιπόν καλεσμένοι όλοι μας, εκόντες και άκοντες, θέλοντες και μη, να αντισταθούμε και να αγωνιστούμε με όποιο τρόπο και με όποια μέσα θεμητά βέβαια πάντοτε μπορεί ο καθένας προκειμένου να αντισταθεί σε αυτό το μεγάλο ρεύμα της καταπτώσεως και του θα λέγαμε ενορχιστρωμένου σχεδίων κατά της Ορθοδοξίας, της πίστεώς μας και της πατρίδας μας. Αυτή εδώ η εκπομπή αυτό το σκοπό έχει και αυτό προσπαθεί να κάνει διαμέσου της εμείς ταπεινότητος. Προσπαθούμε, όπως σας έχουμε πει, από την πρώτη ήδη εκπομπή μας, να όσο μπορούμε, εν το μέτρο των δυνατοτήτων μας, να ενημερώσουμε όλους εσάς, όλους εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και τους Έλληνες, γύρω από τα ήθη μας, γύρω από τα έθιμά μας, γύρω από τις παραδόσεις μας, γύρω από την Ορθοδοξία μας, γύρω από την πατρίδα μας. Διότι όπως έχουμε πει, τα όργανα του σκότους, παρόλο που είναι όργανα και ή του σκότους, παρόλα αυτά δεν πτωούνται και δεν φοβούνται τίποτε, αλλά αδίσταχτα με πολλούς και διαφόρους τρόπους, με ποικίλους τρόπους, εργάζονται αόκνος, νυχθημερών, μέρα και νύχτα, προκειμένου να κατορθώσουν τα σχέδιά τους, τα σκοτεινά σχέδιά τους. Και φυσικά, εμείς από την άλλη πλευρά, η υποτιθέμενη, σε εισαγωγικά η λέξη υποτιθέμενη, η Υή του Φωτός, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που έχουμε κληθεί η Υή του Φωτός και είμαστε φως και μας έταξε ο Θεός να είμαστε φως επάνω εις αυτή την γη, ούτως ώστε να φωτίζουμε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους και βλέποντας το καλό παράδειγμά μας να προσπαθούν να έρθουν κοντά μας και να μας μιμηθούν. Εμείς λοιπόν, η Υή του Φωτός, δυστυχώς, δια τον α ή β ή χ ή ψ λόγο δεν ανταποκρινόμεθα πάντοτε και όλοι μας προς τις περιστάσεις και τις καταστάσεις των παρόντων πραγμάτων και γεγονότων. Και είτε εφησυχάζουμε κατά κάποιο τρόπο ορισμένοι ή κάποιοι από μας, είτε αδιαφορούμε, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, από φόβο, από δειλία, από ησυχία, για να μην ταραχθεί η ησυχία μας και η κατάσταση αυτή την οποία έχουμε μόνοι μας διαλέξει και μόνοι μας ζούμε, από μόνοι μας την ζούμε, την κατάσταση αυτή της βολευσιάς και της ευτυχίας και της τρυφής και της ευμάρειας και της απόλαυσης. Άλλοι λοιπόν και για αυτό το λόγο, για να μην χαλάσουν την ησυχία τους, αδιαφορούν και δεν αγωνίζονται και δεν αντιστέκονται και δεν μιλούν και δεν κάνουν κάποιο οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει αγώνα προκειμένου να βοηθήσουν την πατρίδα μας, την Ορθοδοξία μας, την Εκκλησία μας. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι μας θα το καταλάβουμε, θα το συνειδητοποιήσουμε και θα αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον όλων αυτών
των αιρέσεων, εναντίον όλων αυτών των πλανών, εναντίον όλων αυτών των παραβάσεων της πίστεώς μας, της πατρίδας μας, από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται δυστυχώς μέσα σε αυτή την Ορθόδοξη Ελλάδα. Και υποδίονται τον Ορθόδοξο, υποδίονται τον Έλληνα, υποδίονται τον Ορθόδοξο Έλληνα και συγχρόνως ρίχνουν χτυπήματα, ύπουλα και πλάγια και πισόπλατα κατά της μάνας πατρίδος και της μάνας Ορθοδοξίας. Το θέμα μας σήμερα είναι, όπως γνωρίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή μας, η μαγεία και όλα αυτά τα είδη της μαγείας. Και σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε να το εξαντλήσουμε, που δεν το βλέπω και δεν το πιστεύω, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ιδιαίτερα βέβαια αυτή την περίοδο που τόσα λέγονται, τόσα ακούγονται, τόσα βλέπουμε στα τηλεοράσεις μας και τα περισσότερα, για να μην πω σχεδόν όλα, είναι ξένα από την αλήθεια, ξένα από την αντικειμενικότητα και ξένα από την πραγματικότητα. Πολλοί προσπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα αυτό, δημοσιογράφοι, είτε εις εκπομπάστων είτε μέσω κάποιων περιοδικών, αλλά το μόνο που καταφέρουν να κάνουν, και εν γνώση τους ή και μερικές φορές εν αγνία τους, οι περισσότεροι, είναι να ρίξουν περισσότερο σκότος εις το θέμα, να ρίξουν περισσότερο από προσανατολισμό εις το θέμα ή να περάσουν κάποια μηνύματα, να κάνουν μια γκρίζα διαφήμιση, αν θέλετε, της μαγείας, των μάγων, των medium κλπ. Άλλωστε, ας μην το κρύβουμε, είναι άλλωστε γνωστό σε όλους μας, από αυτά ζουν οι άνθρωποι. Δεν το αρνούνται ίσως μερικοί από αυτοί, από αυτούς, από αυτά ζουν. Βλέπετε καθημερινά στα διαφημίσεις σχεδόν όλων των τηλεοράσεων, εκτός σπανίων και προσέπαινων και προς τιμή θα έλεγα και της τηλετώρα, η οποία καμία φορά, τουλάχιστον όσο καιρό γνωρίζω και παρακολουθώ την τηλετώρα, ποτέ δεν έχει δείξει κάτι παρόμοιο με μαγείες, υπέρ της μαγείας δηλαδή, υπέρ των medium, υπέρ των αστρολόγων, υπέρ των διαφόρων αυτών διαφημίσεων, κακών διαφημίσεων. Προσέπειρον και τιμή, επαναλαμβάνω. Βλέπουμε λοιπόν καθημερινά, σχεδόν σε όλα τα κανάλια, να διαφημίζουν αστρολόγους, medium, οροσκόπια, να ταρό και να βγαίνουν χωρίς ντροπή, χωρίς κανένα ενδιασμό, χωρίς κανένα έσχος, κάποιες κυρίες ή κάποιοι κύριοι και να προσκαλούν τον ελληνικό λαό, τον ορθόδοξο ελληνικό λαό, να ακούσει και να έρθει σε κάποια επαφή μαζί τους για να τους πούν το μέλλον τους, να τους πούν το οροσκόπιό τους, να τους πούν τι πρόκειται να γίνει στην επαγγελματική τους κατάσταση, στην υγεία τους, στην αισθηματική τους ζωή και πολλά και διάφορα άλλα πράγματα. Είναι, βλέπετε, το δόλωμα αυτό, διότι φυσικό είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουμε κάποιες απορίες, να έχουμε κάποια αγωνία, αν θέλετε, για το μέλλον μας, για την μέρα την οποία θα διανύσουμε, θα περάσουμε, για το αύριο που θα έρθει κλπ. Και εκμεταλλευόμενοι αυτό το ενδιαφέρον και αυτή την αγωνία όλων των ανθρώπων, αυτοί οι επιτίδιοι κύριοι και κυρίες παρουσιάζουν μέσα από όλα τα μέσα της μαζικής ενημερώσεως, σχεδόν από όλα τα μέσα της μαζικής ενημερώσεως και τηλεοπτικό μέσο και ραδιοφωνικό αλλά και έντυπο, προσπαθούν λοιπόν να κερδίσουν όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους, όσο γίνεται περισσότερα θύματα. Διότι θύματα είναι δυστυχώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με την α ή με την β πρόφαση έρχονται σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους και προσπαθούν δήθεν να μάθουν κάποια πράγματα, προσπαθούν δήθεν να τους μεταφέρουν κάποιες αλήθειες για την αισθηματική τους ζωή, για την προσωπική τους ζωή, για την επαγγελματική τους ζωή και για οποιοδήποτε άλλο τομέα της ζωής των. Και όπως καταλαβαίνετε,
Οι περισσότεροι από αυτούς κάποια στιγμή βέβαια καταλαβαίνουν την αλήθεια, κάποια στιγμή βέβαια αντιλαμβάνονται το πόσο έξω έπαιξαν, το τι ανοησία έπραξαν που πήγα κοντά τους και το ο λιγότερο που έχουν να πάθουν και που παθαίνουν όλοι αυτοί οι κύριοι και όλες αυτές οι κυρίες είναι να χάσουν βέβαια ένα αξιοσέβαστο και μεγάλο ποσό, το λιγότερο και το περισσότερο να αρνηθούν την πίστη τους, να αρνηθούν την ομολογία τους που έδωσαν όταν βαπτίστηκαν, που είπαν, με συγχωρείτε, είπαν την ώρα του βαπτίσματός των, αποτάσσουμε τον σατανά και πάση τις έργεις αυτού και πάση την πομπή αυτού. Και συντάσσουμε τον Χριστό, συντάσσουμε τον Χριστό, συντάσσουμε τον Χριστό, αποτάσσουμε τον σατανά, αποτάσσουμε τον σατανά, αποτάσσουμε τον σατανά τρεις φορές, αποτάσσουμε τον σατανά και όλα τα έργα αυτού και όλη την πομπή αυτού και συντάσσουμε με τον Χριστό. Αρνούνται λοιπόν το βάπτισμά τους, αρνούνται την Ορθοδοξία, αρνούνται τον Κύριό μας, τον Κύριό όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών και συντάσσονται με τον διάβολο. Και φυσικά από εκεί πέρα μπορεί να αρχίσουν και διάφορες άλλες επιπλοκές και διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία καθημερινά πάλι τα ζούμε όλοι μας, όλοι σας και εμείς και εγώ που τρέχουν πλέον μετά όταν δεν μπορούν να κάνουν τίποτε και όταν δεν μπορούν να βρουν κάποια άκρη και κάποια γιατριά είτε από τους μάγους, είτε από τα μέντιουμ, είτε από τους αστρολόγους, είτε από όλο αυτό το συμφερμό των οργάνων του σατανά, δεν εξαιρείται κανένας, όλοι είναι όργανο του σατανά όπως θα δούμε στη συνέχεια. Όταν λοιπόν δεν μπορούν να βρουν κάποια άκρη από όλους αυτούς και κάποια γιατριά και ακόμα και από τους γιατρούς, ακόμα και από τους ψυχολόγους αν θέλετε και λοιπά, τρέχουν και καταφεύγουν σαν έσχατη λύση και σαν αναγκαστική θα λέγαμε λύση στην εκκλησία, στους ιερείς και στην Ορθοδοξία μας. Και άλλοτε βοηθούνται, άλλοτε όχι, ανάλογα με τις περιπτώσεις όπως θα δούμε στη συνέχεια. Είναι λοιπόν πάρα πολλοί αυτοί όλοι οι κύριοι και μέρα με τη μέρα αυξάνεται ο αριθμός αυτών των απατεώνων και αυτών των οργάνων του σατανά και αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς πάνω από την ψυχή τους και πάνω από την Ελλάδα και πάνω από την Ορθοδοξία βάζουν τον εαυτό τους, την προσωπική τους φιλοδοξία, την προσωπική τους δόξα, τα χρήματα και φυσικά τον διάβολο, διότι αυτόν υπηρετούν, του διαβόλου είναι πιστά οργανά του διαβόλου και δεν ενδιαφέρονται ούτε εάν θα καταστρέψουν οι οικογένειες, ούτε εάν θα πουλήσουν οι οικογένειες στον διάβολο, ούτε αν θα πάρουν μέσα από την κυβωτό της σωτηρίας στην εκκλησία μας ανθρώπους και να τους πάνε στα δίχτυα και στα χέρια του σατανά, ούτε αν θα καταστραφούν κάποιοι άνθρωποι, ούτε αν θα δυστυχήσουν, ούτε αν θα χωρίσουν αντρόγινα, ούτε εάν θα στείλουν διάφορες αρρώστιες και θα πάθουν πολλά και φοβερά δεινά από τον διάβολο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στέκουν σε όλους αυτούς τους μάγους, τα μέντιουμ, τους αστρολόγους κλπ, ούτε τίποτα. Αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, είναι η προσωπική τους προβολή, τα χρήματα και η δόξα. Ας έρθουμε όμως στην ουσία του θέματός μας. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, ότι πατέρας όλων αυτών των ανθρώπων είναι ο διάβολος. Είχαμε πει επίσης ότι ο διάβολος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και δεν είναι μια αφηρημένη έννοια και ένα αφηρημένο πράγμα το οποίο φαντάζονται ορισμένοι άνθρωποι ή πολλοί άνθρωποι όπως ακούμε κάποιες φορές από κάποιους δήθεν μορφωμένους ανθρώπους και πρόσφατα σε μια εκπομπή την οποία οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια από τις, ήταν μάλλον αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή που είδα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή που μας πέρασε τη εβδομάδα, που οφείλω να ομολογήσω, γιατί μου αρέσει πάντοτε να ομολογώ την αλήθεια και την πραγματικότητα, ότι ήταν μια
αρκετά αντικειμενική και σωστή εκπομπή, από τις λίγες θα έλεγα εκπομπές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στις τηλεοράσεις. Ήταν μια εκπομπή η οποία παρουσίασε σε κάποιο μεγάλο ποσοστό αντικειμενικά το θέμα της μαγείας και πέρασε πάρα πολλά μηνύματα, ορθά και αληθινά μηνύματα. Και οφείλω να δώσω και συγχαρητήρια για τη συγκεκριμένη αυτή εκπομπή, διότι άλλες εκπομπές δεν έχω δει του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, του κυρίου Παπανώτα, αν δεν κάνω λάθος, στο New Challenge. Η εκπομπή ήταν «Βίη στην πολιτεία». Αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή που παίχθηκε τη βδομάδα που μας πέρασε, οφείλω να ομολογήσω λοιπόν ότι ήταν αρκετά αντικειμενική και πέρασε πολλά καλά, ορθά και αληθινά μηνύματα. Θα δούμε κάποια στιγμιότητα στην επόμενη εκπομπή μας μαζί με κάποια άλλα βίντεο τα οποία συγκεντρώνω και θα σας δείξω στην επόμενη εκπομπή μας, αγαπητοί μας τηλεθεατές, αγαπητοί Χριστοαδελφοί, σχετικά με την μαγεία, με τους εξορκισμούς, με την αστρολογία, με τα μέντιουμ και όλα αυτά τα παρεφερή πράγματα. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή κάποιος επιστήμονας, όπως αρέσει και το να λέγει αυτός ο κύριος, ούτε λίγο ούτε πολύ προσπάθησε να μας πει ότι δεν υπάρχει διάβολος, ότι δεν υπάρχουν μάγια, ότι δεν υπάρχει μαγεία. Και φυσικό βέβαια, αν δεν υπάρχει διάβολος, φυσικά δεν υπάρχουν μάγια, μάγοι και μαγεία. Είναι επόμενο, διότι τα μάγια και οι μάγοι εξαρτώνται και έχουν, όπως είπαμε, πατέρα τους τον διάβολο. Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτός ο κύριος, αυτός ο ψυχολόγος, που ίσως θα έπρεπε αυτός να πάει να κοιταχθεί σε κανένα ψυχολόγο, μήπως δεν πάει καλά ο άνθρωπος, διότι όταν έρχεται και αρνείται και διαγράφει με μία μονοκονδυλιά όλη την πίστη μας, όλη την Ορθοδοξία μας, όλη την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τι άλλο θα συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο, και μάλιστα τη στιγμή που λέει κιόλας ότι είναι και Ορθόδοξος Χριστιανός. Ομολογεί ότι είναι Ορθόδοξος Χριστιανός απ' τη μία, και απ' την άλλη δεν δέχεται και δεν παραδέχεται την ύπαρξη του διαβόλου και των μάγων και της μαγείας. Τελικά, πού πάμε, αγαπητοί μου αδελφοί? Τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε? Θα τρελαθούμε όλοι σε αυτή την γη, σε αυτόν τον πλανήτη ή σε αυτή την χώρα, θέλετε? Ο καθένας δηλαδή ό,τι του κατεβαίνει λέει, ό,τι του έρχεται πράττει, ό,τι φαντάζεται το αναφέρει και το επικυρώνει με τη σφραγίδα την δική του και λέει εγώ έφα, εγώ είπα, εγώ λέω. Και από τη στιγμή που το λέει εκείνος βέβαια, ποιος είναι αυτός ο θνητός ο οποίος θα αντισταθεί στην γνώμη του, όχι μόνο του συγκεκριμένου ψυχολόγου, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων. Έχουμε γίνει όλοι πάπες, έχουμε γίνει όλοι αλάνθαστοι και έχουμε γίνει όλοι θεοί και όλοι κάνουμε δικούς μας νόμους και δικές μας νομοθεσίες. Εδώ όμως, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως πάλι μαζί σας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, αγαπητοί τηλεθεατές, την εκπομπή μας με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά», που βρίσκεται κοντά σας κάθε Σάββατο μία ολόκληρη ώρα, 3 με 4 μετά μεσημβρίας. Το θέμα το οποίο διαπραγματευόμεθα σήμερα και το οποίο είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή μας, το προηγούμενο Σάββατο, είναι η μαγεία και όλα τα είδη της μαγείας. Είχαμε σταματήσει πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σε κάποιο κύριο ψυχολόγο, ο οποίος, και όχι μόνο σε αυτό αλλά σε πάρα πολλούς ομοίους του, οι οποίοι από τη μία θέλουν να μας λένε ότι είναι Ορθόδοξο Χριστιανοί και από την άλλη λένε, πιστεύουν, υποστηρίζουν και διακηρύττουν στεντορία τη φωνή ό,τι τους έρχεται στο κεφάλι και ό,τι εκείνοι κατά την προσωπική τους γνώμη και εκτίμηση πιστεύουν. Αλλά όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ στην Ορθοδοξία μας
υπάρχουν κάποιοι νόμοι, υπάρχουν κάποιες αρχές, υπάρχουν κάποια αξιώματα. Και δεν μπορεί ο καθένας να λέει και να υποστηρίζει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Όποιος και αν είναι αυτός. Είτε αυτός λέγεται πατήρ Μάξιμος, είτε αυτός λέγεται παπάς, είτε αυτός λέγεται δεσπότης, πατριάρχης, ακόμα και άγγελος και αρχάγγελος. Και πολύ περισσότερο φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ένας πατριάρχης, ένας δεσπότης δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να συμμορφώνεται με αυτά τα οποία διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, πολλό μάλλον, πολύ περισσότερο μάλλον, ένας κοσμικός. Και ένας μάλιστα ο οποίος δεν έχει σχέση με το αντικείμενο της θεολογίας, αλλά είναι ξένος προς την θεολογία, εκκλησιολογία και προς αυτό, αν θέλετε, το αντικείμενο της πίστεώς μας. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν κάποια αξιώματα, υπάρχουν κάποιοι νόμοι και ο καθένας δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ακόμα και αν είναι άγγελος εξ ουρανού. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι κάνει εμείς, λέγει εις την προς Γαλάτας επιστολή του, κάνει εμείς, καν άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται παρό ευηγγελισάμεθα ημί, ανάθεμα έστω. Ακόμα λέει και αν έρθουμε εμείς οι ίδιοι οι Απόστολοι, εγώ ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, οποιοσδήποτε Απόστολος, ακόμα και άγγελος να κατέβει από τον ουρανό και να σας πει άλλα πράγματα, άλλα δεδομένα, άλλες αλήθειες, άλλες ιδέες από αυτές τις οποίες εμείς σας είπαμε και σας κηρύξαμε και σας διαβεβαιώσαμε, αυτός λέει να είναι ξένος και αποκομμένος από την Εκκλησία, από την Ορθοδοξία και να είναι ξένος προς εσάς, εάν θέλετε φυσικά να σωθείτε. Δεν το λέω εγώ, ο Απόστολος Παύλος, η Αγία Γραφή και η Διαθήκη το λέει. Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αυτή στιγμής βέβαια, βρίσκεται μέσα στην Ορθοδοξία και λέει ότι είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Χριστός δεν βιάζει κανένα να έρθει κοντά του, ούτε παίρνει κανένα με το ζόρι και του λέει έλα εδώ εσύ θα γίνεις αυτός και εσύ θα κάνεις αυτό. Είπε ό,τι θέλει ο πίσω μου ελθεί. Όποιος θέλει. Αβίαστα, ελεύθερα. Υπάρχει πνεύμα ελευθερίας μέσα στην Ορθοδοξία μας. Υπάρχει το μεγαλύτερο και αναφέρετο δώρο του Κυρίου μας, που είναι η ελευθερία και το αυτεξούσιο του ανθρώπου και όλων των δημιουργημάτων του Θεού, των ελόγων δημιουργημάτων του Θεού. Είναι ελεύθερος ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει και να πράττει ό,τι θέλει. Αλλά όμως δεν είναι ελεύθερος και δεν έχει το δικαίωμα από τη μία να λέγει ότι είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και από την άλλη να έρχεται σε αντίθεση με την Ορθοδοξία, με αυτά τα οποία διδάσκει η Εκκλησία μας και η Ορθοδοξία μας, η Παλαιά και Καινή Διαθήκη, οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες μας, Οικουμενικές και Τοπικές Σύνοδοι. Διότι τότε πάει, διαλύθηκαν τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εν το ονόματι της φιλοσοφίας του καθενός και εν το ονόματι της νοημοσύνης, της εξυπνάδας του καθενός, και εν το όνομα του ότι εγώ είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και αφού είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, άρα αυτά τα οποία λέγω είναι και σωστά, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί Χριστό αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατοί, και όλα θα ήταν διαλελειμμένα και θα υπήρχε τέτοια σύγχυση και τέτοια ανακατοσούρα και τέτοιος φυρμός που θα βρίσκαμε άκρη. Ποιο είναι αληθινό και ποιο δεν είναι αληθινό. Όμως, δόξα τω Θεώ, υπάρχει η Λιδία Λίθος, υπάρχει το Ιερό Ευαγγέλιο, υπάρχει η Αγία Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη, υπάρχουν οι Θεόπνευστε Οικουμενικές Σύνοδοι, υπάρχουν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες μας, οι οποίοι, δόξα τω Θεώ, όλα μας τα έδωσαν με πλήρη διαφάνεια, με πλήρη αντικειμενικότητα, με αλήθεια και με το φως του Χριστού. Και όπως είπαμε, αγαπητοί Ιεν Χριστώ αδελφοί, όλοι αυτοί οι κύριοι αρνούνται λοιπόν την ύπαρξη του διαβόλου. Έρχονται δηλαδή με μία μόνο κονδυλιά και διαγράφουν όλη την αλήθεια
και όλη την Αγία Γραφή και όλα αυτά οποία υποστηρίζει και ο Κύριός μας και οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες μας. Και ούτε λόγω το πολύ μας λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Πολύ ωραίο, πολύ εύκολο να το πει κανείς, πολύ δύσκολο να το αποδείξει όμως και τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν από την αντίθετη πλευρά χιλιάδες αποδείξεις για την ύπαρξη του διαβόλου. Όλη η Παλαιά και Καινή Διαθήκη βρίθη μέσα από κείμενα και αναφορές για τον διάβολο και τα όργανά του. Τους μάγους, τα μέντιουμ, τους αστρολόγους, τους φαρμακούς, τους επαειδούς, τους γητεπτές, τους σατανιστές και όλους αυτούς. Βρίθη η Αγία Γραφή. Από πού να ξεκινήσουμε? Από πού να ξεκινήσουμε και πού να καταλήξουμε? Να ξεκινήσουμε από την ύπαρξη του διαβόλου, από τον Όφη, ο οποίος πήγε και βρήκε, μάλλον από την πτώση του διαβόλου, όπως είχαμε πει, διότι ο διάβολος δεν είναι δημιούργημα του Θεού, έγινε από μόνος του. Εκούσια. Ήταν άγγελος, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο οποίος θέλησε να ανεβάσει το θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού και να γίνει όμοιος και ή δυνατόν και ανώτερος του υψίστου. Και φυσικά, όπως ήταν επόμενο και φυσικό, από αυτή την άκρατη υπερηφάνειά του εξέπεσε και από άγγελος του φωτός έγινε άγγελος του σκότους. Να πάμε όταν επισκέφθηκε τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο, τον υλικό παράδεισο, όπως αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες μας στη Μεσοποταμία, όπου ήταν ο Αδάμ και η Εύα, που τους επλησίασε και εκεί διέβαλε το Θεό εις τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό και ονομάζεται διάβολος, επειδή συνηθίζει να διαβάλει τον Θεό και να διαβάλει την αλήθεια. Γι' αυτό και πήρε την επωνυμία διάβολος. Ή και άλλη επωνυμία, όπως είναι σατανάς, σατάν, που σημαίνει αντικείμενος, εχθρός δηλαδή. Να πάμε μετά εις τα χιλιάδες χωρία και στις χιλιάδες αναφορές που βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός βλέπουμε να δίνει ξεκάθαρα, να λέγει πρώτα ο ίδιος ότι εγώ ήρθα ή να λύσω και να λύσω τα έργα του διαβόλου και να καταργήσω τον διάβολο. Όλη η ένσαρκος οικονομία του Κυρίου μας, τι είναι? Δεν είναι μία ομολογία, έμεση ομολογία για τον διάβολο, ότι ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου, ότι ήρθε να καταργήσει τον θάνατο? Η Ανάσταση του Κυρίου μας τι είναι? Δεν είναι η κατάργηση του θανάτου και ο εμβολιασμός πάλι του Κυρίου μας σε όλο το ανθρώπινο γένος της αφθαρσίας και της αθανασίας? Τι άλλο είναι? Με το να λέμε ότι δεν υπάρχει διάβολος, καταργούμε και όλη την ένσαρκο οικονομία του Κυρίου μας, διότι άλλος δεν υπήρχε λόγος να έρθει να σαρκωθεί ο Κύριός μας. Για ποιο λόγο να έρθει να σαρκωθεί? Από πού να μας γλιτώσει? Από πού να μας ελευθερώσει? Από πού? Ή μη τι άλλο, από τον διάβολο και από τα έργα του διαβόλου. Ξεχνάμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν έδωσε την δύναμη εις τους Αγίους Αποστόλους του και τους είπε λάβετε πνεύμα Άγιο και πορεθένες μαθητεύστε πάντα τα έθνη και λάβετε εξουσία ή να νικάτε και υπερνικάτε τα ακάθαρτα πνεύματα και ή να πατείτε πάνω όφιων και σκορπίων και ή να θεραπεύετε λεπρούς, δαιμονιζομένους, παραλύτους κλπ. Ξεχνάμε τις δεκάδες θαυμάτων που έκανε ο Κύριός μας θεραπεύοντας δαιμονισμένους. Ξεχνάμε την θεραπεία του δαιμονιζομένου που ήταν πλησίον στα μνήματα στην χώρα των Γεργεσινών. Ξεχνάμε την θεραπεία του δαιμονιζομένου στην πόλη των Φιλίππων που έγινε από τον Απόστολο Παύλο και Σίλα. Όπως θα δούμε, ας κάνουμε μερικές αναφορές μέσα από την Καινή Διαθήκη για να δούμε του λόγου το αληθές, όχι για τους περισσότερους, για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι οποίοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, όσο για όλους αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι αρνούνται
είτε τον διάβολο, είτε παραδέχονται με την ύπαρξη του διαβόλου, αλλά όμως δεν παραδέχονται την μαγεία, τους μάγους, τα μέντουμς, τους αστρολόγους και αρέσκονται να λένε ότι είναι απατεώνες όλοι αυτοί οι κύριοι. Ναι, είναι και αυτό, είναι και απατεώνες πολλοί από αυτούς, οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και κοροϊδεύουν τον κόσμο και παίρνουν πολλά χρήματα από τον κόσμο, διότι εκμεταλλεύονται τον πόνο, τη δυστυχία, την αγωνία πολλών ανθρώπων, την αρρώστια τους και οτιδήποτε άλλο πρόβλημα έχουν και την άγνοιά τους φυσικά πάνω απ' όλα και αρμέγουν χιλιάδες χρήματα, όπως αρέσκονται κάποιοι να λένε μάλιστα ότι εγώ είμαι ακριβοπληρωμένος, έλεγε ο Πίτ Παπαδάκος, ο μάγος αυτός, ο αστρολόγος αυτός, που θα πούμε και κάποια πράγματα στην επόμενη εκπομπή μας για τον κύριο αυτό. Εγώ, λέει, είμαι ακριβοπληρωμένος, λέει, δεν το κρύβω, λέει. Και μάλιστα συγκεκριμένη εκπομπή που είχε γίνει, αποδείχθηκε ότι είχε πάρει από μία οικογένεια, από μία κυρία, 750.000, παρακαλώ. 750.000 και χωρίς αποτέλεσμα. Και χωρίς να μπορέσει να κάνει τίποτα. Διότι δεν μπορούν να κάνουν αυτοί τίποτα οι κύριοι, όλοι αυτοί. Όχι μόνο ο Πιτ, αλλά και οποιοδήποτε Πιτ. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Απολύτως τίποτα. Δεν έχουν καμία δύναμη, καμία εξουσία και καμία δυνατότητα. Παρά μόνο την εξουσία εκείνη και τη δυνατότητα που τους δίνει ο πατέρας τους, ο διάβολος τους, που είναι πατέρας και από αυτόν εξαρτώνται και με την δύναμη την δική του κάνουν κάποια πράγματα, ψεύτο πράγματα όπως θα δούμε. Και στη συνέχεια εκπομπή μας, αλλά και στην άλλη εκπομπή μας. Απολύτως τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Εκμεταλλεύονται λοιπόν την άγνοια του κόσμου, την άγνοια του κοσμάκι, πολλών αδαών ανθρώπων, τον πόνο, τη δυστυχία τους και αρμέγουν χρήματα πολλά από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και πολλές φορές δεν κάνουν και τίποτα. Πού ακούστηκε, μάλιστα λένε και ο συγκεκριμένος, ο Πιτ, αλλά και πολλοί άλλοι, ότι εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Εγώ έχω τις ιερές εικόνες στο κελί μου, στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου. Δηλαδή όποιος λέγει ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός, αμέσως θα λέγαμε αθωώνεται και αυτοαθωώνεται και αυτοϋπερασπίζεται και υπάρχει άλοθη για οτιδήποτε και να κάνει. Όποιος βγει και πει εγώ είμαι ορθόδοξος χριστιανός, πάει να πει ότι είναι και σωστός και ό,τι λέει ότι κάνει είναι και σωστό. Έτσι, ωραία λογική. Δηλαδή εγώ θα λέω ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός και θα βγαίνω να κηρύττω υπέρ της πορνείας, παραδείγματος χάρη. Και όταν βγει κάποιος και με κατηγορήσει, μα πάτερ ή ξέρω εγώ, μα κύριε μου, αν είναι κάποιος κοσμικός, γιατί μιλάς υπέρ της πορνείας και υποστηρίζεις την πορνεία. Εγώ είμαι ορθόδοξος χριστιανός, θα τους πω. Τι, γιατί με κατηγοράτε. Αφού είμαι ορθόδοξος χριστιανός, θα πάω να πει ότι είναι σωστό αυτό που λέγω. Ωραία λογική αυτή. Λογική του παραλόγου. Είναι αυτό που λέγει αλλού, αγαπητοί μου τηλεθεατέ και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Αγία μας Γραφή και ο συγκεκριμένα προφήτης Ισαΐας στο ΚΘ κεφάλαιό του, ότι ο λαός λέει ούτως εν το στόματι αυτού και εν τη σχήλεση τιμώσιμε, η δε καρδία αυτού πόρα πέχει απ' εμού. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι με το στόμα ομολογούμε τον Χριστό, με το στόμα και με τα χείλη πιστεύουμε, λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό και τα έργα μας και η καρδιά μας απέχει παρασάγκης. Είναι ξένοι με τον Θεό, ξένοι με τις αλήθειες τις οποίες μας δίδαξε ο Θεός, ξένοι με την πραγματικότητα. Αυτό παθαίνουμε σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι. Με τα λόγια και με το στόμα ομολογούμε τον Θεό, με την καρδία όμως και με τις πράξεις δεν έχουμε καμία σχέση με τον Θεό και υπηρετούμε τον διάβολο και γινόμαστε όμοι με τα έθνη και με τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και με την ορθοδοξία. Και αλλά ας βάλω μια αναγκαστική τελεία, γιατί ο χρόνος δυστυχώς είναι περιορισμένος και δυστυχώς δεν προλαβαίνω να πω αυτά τα οποία θέλω να πω σε κάθε εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία ήθελα και θέλω να πω και μπορώ να πω, αλλά δυστυχώς ο χρόνος τρέχει, αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Μας μένει μόνο ένα τέταρτο περίπου
και είναι τόσα πολλά και έχω φέρει τόσα πολλά βιβλία μαζί μου και κείμενα των Αγίων Πατέρων για να αποδειχθεί συντριπτικά όλα αυτά τα ψέματα και όλες αυτές οι πλάνες οι οποίες λένε και κηρύττουν πάρα πολύ, και θα πρέπει ίσως να βάλουμε μια αναγκαστική τελεία εδώ πέρα και να δούμε κάποια πράγματα μέσα από την Αγία Γραφή και μέσα από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες μας. Πηγαίνουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο και στο στίχο 16, που λέει: «Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγου και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε». Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο να λένε για τον Κύριό μας ότι του έφεραν αργά το απόγευμα κάποιους δαιμονισμένους παρακαλώ, και τους εθεράπευσε και εξέβαλε από μέσα τα δαιμόνια τους. Ματθαίου κεφάλαιο 8 στίχος 16. Προχωράμε και μετά τα σχόλια στη συνέχεια. Πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο και στον 1ο στίχο. «Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν». Άλλη μαρτυρία, πάλι από την Καινή Διαθήκη, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, που μας λέγει ότι κάλεσε ο Κύριός μας τους 12 μαθητάς του και τους έδωσε το Πνεύμα του Άγιο και την δύναμη να διώχουν ακάθαρτα πνεύματα. Ακάθαρτα πνεύματα. Όπως υπάρχουν τα καθαρά πνεύματα που είναι οι άγγελοι, που είναι τα λειτουργικά πνεύματα, τα αποστελόμενες διακονίαν, και να υπηρετούν τον Κύριό μας και το ανθρώπινο γένος, έτσι υπάρχουν από την αντίπερα όχθη, από την άλλη πλευρά, τα ακάθαρτα πνεύματα που δεν είναι άλλα από τους δαίμονες και τα όργανα του Σατανά και των αγγέλων αυτού. Ακάθαρτα πνεύματα λοιπόν, ώστε να εκβάλλουν αυτά, να εκβάλλουν τα ακάθαρτα πνεύματα. Προχωράμε πάλι στο κατά Ματθαίον 12ο κεφάλαιο και στο στίχο 43, που μας λέγει ότι όταν ένα ακάθαρτο πνεύμα, όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανύδρον τόπος ζητούν ανάπαυση και ούχε βρίσκει. Τότε λέγει: «Εις τον οίκο μου επιστρέψω όθεν εξήλθον». Και παραλαμβάνει μεθεαυτού 7 έτερα πνεύματα πονηρότερα αυτού και εισελθόντα κατοικεί εκεί. Εδώ μας λέγει ότι όταν εξέλθει, λέει, ένα δαιμόνιο μέσα από τον άνθρωπο, όταν εξέλθει, που σημαίνει ότι όταν κάποιος εξήλθεται, ότι κάπου ήταν πρώτα μέσα. Βλέπουμε εδώ καθαρά και την ύπαρξη των ακαθάρτων πνευμάτων, των δαιμόνων και των δαιμονίων, και ένα άλλο σημείο ότι ήτο ο διάβολος σαν πνεύμα που είναι λεπτό πνεύμα και μπορεί να σμίξει τα άμυκτα με τα μεικτά και να κάνει χίλια δυο πράγματα, να επισέλθει, να μπει, να βγει και χωρίς να πάρει κανείς είδηση σαν πνεύμα που είναι, ότι εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο. Εισέρχεται, δηλαδή κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτό τι είναι? Δεν είναι απόδειξη του δαίμονα και των δαιμονίων και των ακαθάρτων πνευμάτων και του δαιμονισμού, ότι κάποιοι άνθρωποι δαιμονίζονται με τον Α ή με τον Β τρόπο, είτε από μόνοι τους λόγω της απομακρύνσεώς των από την Ορθοδοξία, από την Εκκλησία και από την μυστηριακή ζωή, είτε λόγω κάποιων επικλήσεων που κάνουν κάποια όργανα του διαβόλου, είτε μάγοι, είτε μέντιουμ, είτε αστρολόγοι, είτε οποιοδήποτε άλλοι, και προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα ή κάποιο κακό σε κάποιο άνθρωπο επειδή το θέλει ο Α ή ο Β, άλλος εχθρός ή άνθρωπος. Τι άλλο από απόδειξη αυτού του πράγματος είναι? Πάμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 1ο κεφάλαιο και στο στίχο 26.
όπου εδώ μας λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι «και είναι εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο και ανέκραξε λέγον, «Εα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσε ημάς, είδα ότι είσαι ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησε αυτόν ο Ιησούς λέγον, «φημώθητη και έξελθε εξ αυτού». Και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη, εξήλθε εξ αυτού. Άλλη απόδειξη, με άλλο δαιμονισμένο πάλι, με άλλο πνεύμα το οποίο είχε εισέλθει μέσα σε ένα άνθρωπο και ταλαιπωρούσε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Και τον οποίο, και το οποίο πνεύμα το ακάθαρτο, ο Κύριος μας του είπε, «φημώθητη και έξηλθη, σταμάτα, λέει, μη μιλάς, δεν έχω ανάγκη εγώ από σένα πνεύμα ακάθαρτο να με ομολογήσεις ότι είμαι Άγιος του Θεού και ότι είμαι ο Υιός του Θεού». Πολύ μεγάλο δίδαγμα, αγαπητοί τηλεθεατέ, βλέπουμε εδώ πέρα και σε πολλά άλλα σημεία. Το λέω όμως τώρα εδώ, διότι ο χρόνος κυλάει και ίσως δεν θα προλάβω, γι' αυτό κάνω μια μικρή ανάλυση εδώ του συγκεκριμένου χωρίου. Βλέπετε ότι δεν κάνει διάλογο ο Θεός με τον διάβολο, διότι ο διάβολος είναι ο πατέρας του ψεύδους. Και τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον διάβολο, αλήθειες, παρόλο που είναι και Θεός. Ίσως σε κάποια σημεία, για κάποιους λόγους, ο Κύριός μας να ρώτησε κάποιο δαιμόνιο, όπως βλέπουμε, θα δούμε και στη συνέχεια, με κάποιον δαιμονισμένο, ο οποίος είχε μέσα του μια λεγεώνα, που τον ρώτησε ο Κύριος, ποιος είσαι εσύ, και απήντησε, εγώ είμαι λεγεών, η λεγεών. Δηλαδή, ότι είχε μέσα του αυτός ο συγκεκριμένος δαιμονισμένος 6.000 δαιμόνια, γιατί μια λεγεώνα τόσους στρατιώτες αποτελείται η λεγεών, από 6.000 στρατιώτες. Λοιπόν, δεν κάνει λοιπόν διάλογο, αποφεύγει να κάνει διάλογο ο Κύριός μας και συγχρόνως αποφεύγει να αφήσει να ομολογήσει ένα δαιμόνιο ή ένας δαιμονισμένος κάποια αλήθεια, έστω και αν είναι προς όφελον είτε του Κυρίου μας είτε των Αποστόλων, όπως βλέπουμε αλλού, θα δούμε και αλλού, στην πόλη των Φιλίππων με τον Απόστολο Παύλο, με την πυθία, με εκείνη που είχε το πνεύμα του πίθανος, που μπορούσε και έλεγε κάποια πράγματα, προέλεγε δηλαδή σε εισαγωγικά με την δύναμη του διαβόλου, και είπε ο Απόστολος Παύλος ότι δεν έχω την ανάγκη σου, σταμάτα και σήκω και βγες έξω από την άρρωστη. Και μετά εξεγέρθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι κύριοι αυτής της κοπέλας που είχε το πνεύμα πίθανος, διότι έχασαν τα χρήματα τα οποία έβγαζαν από αυτή την κοπέλα, τη δύστυχη κοπέλα. Και πρέπει λοιπόν αυτό να μας γίνει μεγάλο δίδαγμα, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, και να μην δεχόμεθα οποιοδήποτε λόγο από οποιοδήποτε δαιμονισμένο, από οποιοδήποτε δεσμένο. Ό,τι και αν λέει, ό,τι και αλήθεια αν μας φαίνεται, ό,τι και αντικειμενικό μας φαίνεται και όσο καλό και σωστό και αν υποστηρίζει. Διότι μέσα σε αυτό την αλήθεια, σε αυτές τις αλήθειες που θα πει την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη φορά, θα προσπαθήσει κάποια στιγμή να περάσει και τις δικές του ιδέες και τα δικά του ψέματα και τις δικές του πλάνες, και έτσι σιγά σιγά να παρασύρει στην πλάνη και στο σκότος τους ανθρώπους, όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Προχωράμε. Κατά Μάρκον 5ο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν από λίγο, με κάποιον ο οποίος στη χώρα των Γεργεσινών είχε πνεύμα κάθαρτο και ζούσε στα μνήματα. Και όταν πήγε κοντά του ο Κύριος, του είπε, έκραξε μεγάλη τη φωνή και λέγει, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού και του Υψίστου, ορκίζουσε τον Θεό, μη με βασανείς». Έλεγε αυτό, «Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου». Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου. Και πειρώτα αυτόν, «Τι ονομάς?» Και επικρίθη λεγεών. Λέγον, «Λεγεών ονομάμε ότι πολίεσμε», ότι είμαστε πάρα πολύ μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και μετά βλέπουμε τη θεραπεία εδώ πέρα του δαιμονιζομένου, και μάλιστα να ρωτάει η λεγεών, ο δαιμονισμένος, η λεγεών διαμέσου του δαιμονισμένου, ότι «σε παρακαλώ άφησέ με,
βγάλεις από μέσα από, αυτό, από τη φωλιά μου και αυτόν τον άνθρωπο και αν τελικά με βγάλεις άφησε με να μπω κάπου αλλού. Και ο Κύριος τους άφησε να μπουν μέσα στους 2.000 χείρους και έπεσαν μέσα οι χείροι στο ποτάμι και πνίγηκαν. Εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο, ότι δεν έχει καμία δύναμη και καμία εξουσία ο διάβολος και οτιδήποτε και να κάνει πρέπει να πάρει πρώτα την άδεια και την έγκριση από τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Διότι άλλος δεν είχε ανάγκη να ρωτήσει ο διάβολος ή λεγεών αυτή τον Κύριό μας, να μάλλον να τον παρακαλεί να μην τον αφήσει να φύγει ή αν τον αφήσει να φύγει να μπει μέσα σε κάπου αλλού και του έδωσε ο Κύριος την άδεια μέσα σε χείρους. Αλλά δυστυχώς αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, ο χρόνος έχει τελειώσει. Πάλι δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας περί της μαγείας και όλων των ειδών της μαγείας. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και κείμενα από τον Άγιο Άντο Δαμασκηνό, τα οποία είναι καταλυτικά εναντίον των αστρολόγων και αποδεικνύουν τετραγωνικά πόσο απατεώνες είναι οι αστρολόγοι και πόσο ψεύτες είναι και ότι υπηρετούν τον διάβολο και ότι είναι όργανο του διαβόλου. Και φυσικά κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου που αποδεικνύουν το ίδιο και το αυτό πράγμα και κείμενα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου τα οποία αποδεικνύουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και ιεροί κανόνες από το πιδάλιο το οποίο μάλιστα σε κάποια εκπομπή όπως με πληροφόρησαν κάποιοι χριστόαδελφοι εχλέβαζαν το ιερό πιδάλιο, διότι αν θυμίστε ότι στην εκπομπή που είχαμε κάνει, που είχα κάνει στην Ζούγκλα με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, εκεί είχα μαζί μου και το ιερό πιδάλιο και διάβαζα, προσπάθησα να πω κάποια πράγματα και κάποιους κανόνες μέσα από το ιερό πιδάλιο. Φυσικά δεν μπόρεσα να τα πω όπως έπρεπε να τα πω και κάποιοι το χλέβασαν και το ρενεύτηκαν, κάποιοι δημοσιογράφοι σε κάποια εκπομπή, δεν έμαθα, θα μάθω όμως πού και πότε και θα σας ενημερώσω, και λένε, ήταν και κάποιος, λέει, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι έβγαζε το ιερό πιδάλιο και μας έλεγε διάφορα πράγματα. Βεβαίως αγαπητοί κύριοι, το ιερό πιδάλιο θα βγάλω και τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες θα βγάλω. Τα βιβλία τα δικά σας ή τις ιδέες και τις ανοησίες τις δικές σας που κατεβάζετε από την κούτρα σας θα βγάλω και θα πω. Σαν Ορθόδοξος Χριστιανός και σαν Ορθόδοξος Μοναχός φυσικά και θα πω πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, μέσα στο Ιερό Πιδάλιο στους και στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος τρέχει, εξαντλήθηκε ήδη και εδώ πρέπει να τελειώσω. Θα περιμένω αγαπητοί Χριστό αδελφοί και αγαπητοί λιθεατέ τηλέφωνά σας στο τηλέφωνο του σταθμού και είναι το 9270902-904, επαναλαμβάνω 9270902-904 για μισή ώρα περίπου και όσο χρειαστεί. Επίσης για όσους και για όσες θέλετε να συζητήσουμε κάποια πράγματα μπορείτε να με βρείτε τις υπόλοιπες μέρες στα εξής τηλέφωνα, στο 82-39-300 και στο 82-34-332, επαναλαμβάνω 82-39-300 και 82-34-332. Επίσης να ενημερώσω όσοι δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν ότι η σημερινή ομιλία μου στον σύλλογό μας, στον Ιεραποστολικό και Φιλανθρωπικό μας Σύλλογο Άγιο Κοσμάτων Ετωλό, που είναι στην οδό το ΣΥΤΣΑ 1Β, δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα λόγω των εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου, διότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Αναβάλλεται λοιπόν η σημερινή ομιλία μου στον Ιεραποστολικό μας Σύλλογο Άγιο Κοσμάτων Ετωλό. Θα γίνει κανονικά την ερχόμενη Δευτέρα στις 6 και το κάθε Σάββατο πάλι στις 6. Δευτέρα και Σάββατο 6 ώρα γίνονται ομιλίες στον Ιεραποστολικό μας Σύλλογο. Επίσης να κάνω μία ανακοίνωση σε όλους εσάς ότι την Κυριακή 8 του μηνός Δεκεμβρίου ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει μία προσκυνηματική εκδρομή στο Λουτράκι, στον Όσιο Πατάπιο και στην Αγία Υπομονή. 8 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν προσκυνηματική εκδρομή στον Όσιο Πατάπιο και στην Αγία Υπομονή. Όσοι από εσάς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να καθίσετε θέσεις. Εδώ σας χαιρετώ αγαπητοί Χριστό αδελφοί, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, μαζί σας πάλι το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα 3 μετά μεσηβρίας. Χαίρετε.